Λοιπόν, πάμε λίγο Ολυμπιακό. Μας είπες ότι σου άρεσε με το Λεβαδιακό. Εμένα ο Ολυμπιακός φέτος τον έχω δει σε όλα τα μάτς. Αυτό το μάτς με τη Λεβαδιά μου έδειξε μια ταχύτητα μεγαλύτερη. Ταχύτητα. Ναι. Δεν έπαιξε με εξάρι. Ο Ταχτσίδης παρεπιπτόντως ήταν πολύ καλός με το Ζιλέτ. Πολύ καλός ο Μαρίν για πρώτη φορά. Στα εξτρέμ. Mm-hmm. Βέβαια δεν έρχεται στα μαρκαρίσματα πίσω. Αλλά είχε το εγκασμένα, μπήκε, έκανε κούρσες, ήταν άλλος Μαρίν. Ο Καρσελά από την άλλη μεριά, μια κούρσα έκανε προς τα μέσα που σούταρε out, λίγα πράγματα δεν τον είδαμε. Και εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι αυτά που λέμε εμείς εδώ για τον Κούτρι τα είπε ο ίδιος σαν αυτοκριτική μετά το μάτς. Δηλαδή, πολύ καλές κούρσες, το γκολ καλά πόδια. Λέει τι πρέπει να βελτιώσει, του λέει. Λέει το αμυντικό μου κομμάτι, λέει, όταν γίνεται η σέντρα από την άλλη μεριά. Ο ίδιος το είπε. Τον άκουσα εγώ. Στον Νόβα. Δεν βάζω το κορμί μου καλά όταν έρχομαι τρίτο στόπερ, λέει. Εκεί θα πρέπει να το βελτιώσω, λέει. Και γενικότερα, λέει, πρέπει να βελτιώσω το αμυντικό μου κομμάτι. Και θα δουλέψω, λέει, πάνω σε αυτό. Τι σημαίνει αυτό. Αυτά που λέει ο Νίκος. Πού είστε ρο, ρε παιδάκι μου, ταχύτητα είναι. Να κάνω δεκάρια, εικοσάρια, τριαντάρια. Τι είμαι ο Γιαννούλης, από τη μέση και μπροστά δεν μπορώ, έχω μυϊκό σύστημα μέτριο, θα δυναμώσω. Έτσι. Δηλαδή δείχνει αυτός, είναι πιο επαγγελματίας ο Κούτρης. Δείχνει ότι ξέρει τις αδυναμίες του. Επαγγελματίας θα δείξει εάν τα κάνει κιόλας, γιατί ναι, είναι λέει, η μισή ναι, δουλειά ναι. Να το παραδέχεσαι. Μα ήδη ένα μήνα, ενάμιση, εγώ στο κομμάτι το αμυντικό βλέπω μια βελτίωση στον Κούτρη. Ναι. Βλέπω ότι ο άνθρωπος δίνει παραπάνω. Ναι. Και λέω ότι αυτόν το βάζω σε ένα κύκλο, ότι θα τον πουλήσουν κάποια ναι. στιγμή. Θα είναι το τρίτο αριστερό μπακ μετά τον Χολέμπας και τον Μαζουακού που θα φύγει στο εξωτερικό, και εγώ αυτό πιστεύω. Μα το βλέπω, είναι φως φανάρι. Mm-hmm. Λοιπόν, για Λεβαδιακό για τι λέμε. Για το Φορτούνι θέλω να πω. Ο Φορτούνις θέλει έναν αλέφαντο αυτό να του μιλήσει. Ένα γυμναστή του αλέφαντου μπράβο. Να τον προπονήσει αυτό. Και ένα ψυχολόγο. Δηλαδή ο Φορτούνης έχει προσόντα και κάπου σκαλώνει. Έτσι. Πρέπει ο Ολυμπιακός, ο προπονητής, η ομάδα να τον δουν. Τι έχει αυτό το παιδί, τι τον απασχολεί. Έχει προσόντα, διείσδυση, τρίπλα, δεν μπορεί να τα βγάλει όπως πρέπει. Και εδώ ρωτάω τον Νίκο, είναι θέμα λεμονή. Εσύ αν τον είχες τι θα του λέγες. Θέλει Κώστα. Έχει το Φορτούνι. Θέλει εγώ λέω ότι αν τον είχε ο Νίκος, θα τον μιλούσε, θα τον έφτιαχνε και θα ήταν παραπάνω. Τι φταίει για το Φορτούνι. Αυτό είναι όπως τα είπες και θέλει γυμναστή Κωνσταντόπουλο. Σε ένα μήνα θα δεις το Φορτούνι και θα τρίβει τα μάτια του όλη η Ευρώπη. Στον κάνει να πετάει. Τριαντάρια, δεκάρια, εικοσάρια. Κωνσταντόπουλος. Ό,τι του πει πάμε εδώ, εκεί, φύγει. Δύο φορές την εβδομάδα να το κάνει. Θα πάρει και άδεια και από τον πρόεδρο τον κύριο Μαρινάκη, θα πάρει και άδεια από τον προπονητή. Δύο πρωινά την εβδομάδα πηγαίνω εκεί. Δεν έχουν πρωί προπόνηση. Οπότε θα στον κάνει να πετάς. Αυτό θέλει ο Φορτούνης. Μετά τα άλλα που θα δεις τι του λείπει σίδερο, το να τα άλλο είναι ιατρικά. Ναι, ιατρικά. Αν ναι. τα βρίσκεις, εύκολα. Αλλά θέλει αυτά. Λεβαδιακός. Λεβαδιακός είναι καλή ομάδα. Έχει καλούς παίχτες. Mm-hmm. Ξεκίνησε με 5-4-1 και ναι. τα λοιπά. Είναι καλός προπονητής και αυτός. Δηλαδή έφερε σε δυσκολία. Μα ο Κούτρης δεν έκανε το σουτ. Ο οποίος τερματοφύλακας ήταν πολύ καλός, πολύ καλός ναι. Βρέθηκε σε έναν Ολυμπιακό από το 15 και μετά να κάνει σχεδόν το καλύτερο παιχνίδι ναι. από ταχύτητα, από τα πάντα. Και λύτρωσε ο Κούτρης με το σουτ. Κοίτα αυτός ο γκολκίπερ έπιασε τα άπιαστα. Και έφαγε αυτό. Και ναι. ήρθε εδώ η μπάλα και του φύγει. Αυτά είναι. Αυτά συμβαίνουν. Αυτά λοιπόν, είναι το ποδόσφαιρο. Κατά τα άλλα είχαμε την Ξάνθη. Πολύ καλή ομάδα είναι. Mm-hmm. Είναι καλή ομάδα. Η καλύτερος Λεβαδιακός όλα τα χρόνια που είναι στην Αλφα Εθνική ο Κομπότης. Είναι ο καλύτερος Λεβαδιακός. Ωραία, το κρατάμε γι' αυτό.